Είσαι από την Κύπρο. Πολύ ωραία φωνή έχεις. Ρόγρεζι. Έχεις πολύ ωραία smooth τελειώματα, αλλά έχεις δυναμικές ωραίες ατάκες, ωραία ξεκινήματα. Κλειστό ήχο, στρογγυλό ήχο, καθαρό όμως ήχο, pop ήχο. Μου θυμίζει και λίγο τον Hozier. Hozier, που λέγεται. Τον τραγουδιστή που λέει το Take Me to Church. Είσαι ωραία μεσαίου χαμηλά. Ωραία γυρίσματα. Μπράβο. Πρόσεχε το λαιμό σου, το compression γίνεται με σωστό τρόπο. Με έχεις εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Να τρίχιασαι. Πω, πω, μπράβο σου, αλήθεια. Ατακαριστώ ήταν το γύρισμα. Πολύ ωραία χαμηλά, chest voice. Ωραίος λιγμός, ωραίο τελείωμα. Προσέχει το λαιμό σου. Δημιουργία στάθης. Και κάνεις κακό στο λαιμό σου. Αχ, ωραία, ωραία, ωραία το ηχογραμμά σου. Πολύ μου αρέσει πως το γυρίζεις και αλλάζεις περιοχές. Μπράβο, μπράβο σου Ιωάννη, Γιάννη, δεν ξέρω πώς σε φωνάζουνε. Τι να σου πω ρε Γιάννη, μου φτιάξει τη διάθεση, πραγματικά. Έχεις πάρα πολύ καλή φωνή, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήσουν πολύ καλός, πολύ ωραία αισθητική, πολύ ωραία αντίληψη του τι μπορείς να κάνεις. Σίγουρα έχεις αρκετά ακούσματα και έχεις σε εισαγωγικά αντιγράψει και στοιχεία από άλλους καλλιτέχνες που σου αρέσουνε. Είναι ένα στυλ το οποίο το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Είναι δηλαδή ουσιαστικά θεωρώ μια ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερος τρόπος τραγουδίσματος, ο οποίος εν τέλει έχει γίνει εμπορικός και δεν είναι τόσο ιδιαίτερος, δηλαδή τον ακούμε συχνά. Όμως έχεις μια πάρα πολύ καλή ισορροπία σε αυτά που χρησιμοποιείς και αυτό είναι που σε κάνει πολύ καλό στην εμφάνισή σου. Δηλαδή έχεις πολύ ωραία γυρίσματα, έχεις balance στην αλλαγή των περιοχών, δεν κάνει gap κάπου, δεν ακούς κάτι τεχνικά που να πετάει εκτός όλο το υπόλοιπο performance. Ήσουν πολύ ωραίος, πρόσεχε τη χρήση του λαιμού, μπορείς να μάθεις να κάνεις compression με τη φωνή σου, με τον ήχο σου, χωρίς να πιέζεις το λαιμό σου. Άκουσα κάποια στιγμή εκεί με το γρέζι που βάλες ότι λίγο σαν να πιέστηκε, σαν να ξεστάχιασε λίγο η φωνή, λίγο θόλωσε. Πρόσεχε γιατί πολλές φορές αυτό το λανθασμένο compression στη φωνή μας μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα, αλλά επίσης και να δημιουργήσει αστάθεις κατά την ώρα του performance, κατά τη διάρκεια του performance. Σου εύχομαι πραγματικά πολύ καλή επιτυχία και εύχομαι να δεις και το βιντεάκι μου αφενός, αφετέρου να κάνω και άλλα reactions σε βιντεάκια σου σε επόμενες audition. Φιλιά πολλά. Αν σου άρεσε το βίντεό μου, κάνε subscribe στο κανάλι μου και μοιράσου το βίντεο με τους φίλους σου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια!